Λοιπόν, και έφτασε η ώρα του. Κλέψαμε έτσι ένα-δύο λεπτά και μας αγριοκοιτάζει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Σαβινίδης. Έχει εδώ μαζί. Η ώρα του. Είναι δύσκολη, ναι. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν σου δίνω αμέσως τον λόγο. Έχουμε την Αθηνά Κάσιου μαζί μας. Χαίρετε. Την καλωσορίζουμε, διότι σκηνοθετεί. Να τη φέρουμε λίγο μόνο πιο κοντά στο. Στο μικρόφωνο. Σκηνοθετεί την παράσταση Girls and Boys, η οποία ήδη τρέχει, ήδη έχει ξεκινήσει. Και είχα τη χαρά να τη δω κι εγώ. Μια εξαιρετική παράσταση. Και έχουν μείνει ακόμη τέσσερις παραστάσεις. Αυτός πέφσατε. Οι οποίες θα γίνουν τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τώρα που είμαστε την ερχόμενη στις 8.30 στο Space, το δικό της χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί ανάλογα για όσους γνωρίζουν. Και είναι ένα έργο το οποίο, πώς θα το χαρακτήριζες, Αθηνά? Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς θα χαρακτήριζα αυτό το... Είναι ένα έργο μονόλογος. Είναι η Άννα Γιαγκιόζη, The Girl from the Girls and Boys. Σωστά. Αλλά δεν είναι μονόλογος, εγώ θα έλεγα είναι διάλογος. Γιατί είναι η κοπέλα αυτή που μας μιλάει και μας λέει την ιστορία. Είναι ένας διάλογος με το κοινό ουσιαστικά. Και είναι το κοινό, δηλαδή χωρίς το κοινό νομίζω αυτό το έργο δεν υπάρχει. Απευθύνεται στο κοινό και μιλάει. Έχει ένα, μένα μου θύμισε έτσι, λίγο TEDx ή κάτι stand-up comedian ενίοτε. Ξεκινάει έτσι. Ξεκινάει σίγουρα. Να μην πούμε που καταλήγει. Mm. Εντάξει, δεν χρειάζεται να προδώσουμε και πολλά. Πάντως είναι ένα έργο, δεν είναι κωμωδία. Έτσι. Δεν είναι κωμωδία, αλλά για να μπορείς νομίζω να ακούσεις την ιστορία της. Και αυτός ο χαρακτήρας που έφτιαξε ο Ντένις Κέλι, ο συγγραφέας του έργου. Και ο Ντένις Κέλι έχουν έναν ιδιαίτερο. Έχει και ο χαρακτήρας και ο Ντένις Κέλι αυτό το χιούμορ. Που νομίζω μόνο με το χιούμορ μπορεί να ξεπεράσεις ή να μιλήσεις για κάποια πράγματα. Για μια σκληρή ιστορία, μια δύσκολη ιστορία. Ναι, ναι. Και γι' αυτό νομίζω. Το έργο βλέπει, κοιτάζει και πολύ σκληρά και πολύ έτσι, σκοτεινές αλήθειες του ανθρώπου, αλλά επίσης νομίζω βλέπει και την ομορφιά του ανθρώπου. Και αυτό το χιούμορ νομίζω δίνει πολύ δύναμη και στην ίδια την κοπέλα που δεν ονομάζει. Εμείς της δώσαμε ένα όνομα με την Άννα. Αλλά ναι, είναι σημαντικό γιατί βλέπει και τις δύο πλευρές. Το πιο σκοτεινό μέρος αλλά και το πιο φωτεινό μέρος του ανθρώπου νομίζω. Γιατί δώσατε όνομα αφού ο συγγραφέας δεν της έδινε και έχει λόγο που δεν της έδινε ο συγγραφέας σε αντίθεση με τα παιδιά που τους τα έδινε. Ναι. Και ούτε ναι. Αυτού. Ούτε του άντρα. Ούτε του άντρα. Σύζυγου, ναι. Το κατανόμαστο τέλος πάντων. Αυτού του άντρα. Τις δώσαμε απλώς επειδή σιγά σιγά προσπαθούμε να χτίσουμε ένα προφίλ κάποιου χαρακτήρα, να έρθει πιο κοντά σε εμάς, να κατανοήσουμε περισσότερα από που έρχεται αυτός ο χαρακτήρας, αυτή η κοπέλα, η καταγωγή. Έτσι να φτιάξουμε ένα προφίλ για να μπορούμε να το αποδώσουμε όσο πιο αληθινά μπορούμε. Και είναι ένα shorthand για μένα και την Άννα να μιλούμε για αυτή. Δεν θα σας πούμε το όνομα. Έτσι δεν αναφέρεται πολλές φορές, δεν έχει και τόση σημασία. Όχι. Αυτό που έχει σημασία, πέραν από αυτά που είπες για την ομορφιά και τη δυσκολία της ζωής, υπάρχει και ένα σαφές μήνυμα νομίζω, σύγχρονο μήνυμα, που αφορά έτσι, κάποια στεγανά της πατριαρχίας ή το ρόλο των γυναικών και των αντρών. Εγώ το είδα αυτό, δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε για να μην προδώσουμε κάποια πράγματα για την εμπειρία. Γιατί νομίζω σωστά, είναι μια εμπειρία που είναι πολύτιμη, έτσι, την κρατούμε έτσι πολύ σαν θησαυρός να μην το δώσουμε αυτό. Αλλά σίγουρα, όπως λέει και ο Ντένις Κέλι, για να γράψει ένα έργο, καλό έργο, που πιστεύω είναι καλό έργο αυτό του Ντένις Κέλι, είναι πας σε περιοχές, μοιράζεσαι μυστικά του εαυτού σου και νομίζω ότι σαν άντρας που έγραψε αυτό το κείμενο, άντρας το έγραψε, ναι. Νομίζω μας μιλάει για κρυφές σκέψεις δικές του, οι φοβίες δικές του. Έτσι. Ναι, και λέει και σε μια συνέντευξη του είναι πράγματα που μπορεί με τους καλύτερους σου φίλους να μην μοιραστείς, αλλά θα τα γράψεις και θα τα μοιραστείς με ένα κοινό. Ναι, και είναι μια μελέτη πάνω σε μια. Να το πούμε. Πες εσύ. Καλύτερα να μην πούμε, γιατί θα προδώσουμε νομίζω. Αλλά είναι κάτι κρυφό. Είναι, και το κουβαλούμε μέσα μας όλοι. Και νομίζω. Δεν ξέρω. Είναι θέμα φύλου, δεν είναι θέμα φύλου. Είναι μέρος της φύσης του ανθρώπου. Όχι απαραίτητα, ναι. Όχι απαραίτητα μόνο θέμα φύλου. Έχοντας δει την παράσταση, μπορώ να πω ότι. Ναι, παίζει ρόλο αυτή η συγκεκριμένη εμπειρία. Δεν μιλάμε για μια ανατροπή. Είναι η διαδικασία της παράστασης τέτοια
που είναι, δεν θα ήταν έτσι δόκιμο και ωραίο να αποκαλύψουμε κάποια πράγματα για την πλοκή. Είναι μια γυναίκα η οποία απευθύνεται στο κοινό και μιλάει για τη, ζωή τη, πώς ξεκινά, πώς συναντά έναν άντρα, πώς ξεκινά μια σχέση, έντονη σχέση και πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση. Σπίτι, οικογένεια, δουλειά και όλα αυτά που ξέρουμε στην καθημερινότητά μας, και κάπου εκεί κάτι το πράγμα αρχίζει να χαλάει. Λοιπόν, αυτός είναι στόχος όμως της παράστασης αυτής, να δημιουργήσει έτσι και ένα προβληματισμό πάνω σε αυτά τα επίκαιρα θέματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην εποχή του MeToo κλπ. Νομίζω πάντα υπάρχει μια ευθύνη από τα έργα που επιλέγει να συζητήσεις ή να δημιουργήσεις, να ξεσηκώσεις τη σκέψη και του κοινού. Πρώτα όμως αυτό γίνεται, δεν είναι μόνο εγκεφαλικό, πρέπει να γίνει νομίζω βίωμα, να νιώσεις πράγματα. Και γι' αυτό όταν διάβασα το έργο, μπορεί να δεις στη μελέτη ότι έχει να κάνει με αυτή τη θεματική και πώς στα χαρτιά είναι σωστή επιλογή, αλλά ένα έργο δεν σε ταρακουνήσει το σώμα σου, τη ψυχή σου, your emotions, τότε δεν θα είναι ποτέ επίκαιρο, γιατί δεν θα μιλήσει με το κοινό. Και νομίζω, όπως βλέπω, την αντίδραση του κοινού είναι μια ιστορία που είναι αναγκαία να υποθεί και να υποθεί μέσω αυτής της γυναίκας με αυτόν τον τρόπο. Όχι, είναι, προκαλεί τη συγκίνηση που πρέπει το κοινό. Ενώ υπάρχει μια ανταπόκριση, έτσι, επειδή τη βίωσα, έχω να το πω αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό σε ικανοποιεί, ενώ είναι καταρχάς ο στόχος σου. Άμα κάποια παράσταση, ας πούμε, δεν έχει αυτή την, κάποιες αντιδράσεις, έτσι, θα σε προβληματίσει αυτό? Ναι, γιατί μπαίνει σε ένα διάλογο με το κοινό. Όμως στο θέατρο γίνεται βίωμα. Γι' αυτό η τέχνη του θεάτρου νομίζω μπορεί να αλλάξει κοινωνίες. Δεν ξέρω, ναι. Εγώ πιστεύω μπορεί, δεν ξέρω αν. Όμως επειδή ο θεατής βιώνει μια εμπειρία, βιώνει. Έχει ένα ήρωα στη σκηνή. Μπορεί να συμφωνεί, μπορεί να διαφωνεί, αλλά είναι βίωμα, είναι εμπειρία. Άρα αυτό νομίζω δημιουργεί αλλαγή σκέψης, σε κάνει να βλέπεις μια πραγματικότητα διαφορετικά και σιγά σιγά. Το θέατρο αλλάζει κοινωνίες, είπε εδώ. Νομίζω. Έχω σημειωμένη μια ερώτηση εδώ. Όντως αλλάζουν κάποιες νοοτροπίες, δηλαδή έχεις δει να αλλάζουν κάποιες νοοτροπίες και σε συνάρτηση, σε έτσι, αλληλεπίδραση με τη δουλειά σου? Μπορώ να πω για μένα. Δηλαδή, ναι. Μέσα από τα έργα που διαβάζω, οι παραστάσεις που έχω δει, οι έργα που μελετώ με ηθοποιούς, βλέπω ότι εγώ αλλάζω τρόπο σκέψης. Μα το θέμα δεν αλλάξει ο καλλιτέχνης, ο σκηνοθέτης. Το θέμα είναι να αλλάξει το κοινό. Ο στόχος του σκηνοθέτη είναι να επικοινωνήσει όσο πιο καθαρά μια ιστορία στο κοινό. Άρα, όπως το βιώνω εγώ, ελπίζω με τα εργαλεία και όλους τους συνεργάτες να πάρει και το κοινό αυτή την εμπειρία, ώστε ελπίζοντας να υπάρχει αυτή η μικρή μετακίνηση. Λοιπόν, μια και ανέφερε τους συνεργάτες, εκτός από την Άννα Γιαγκιόζη που δίνει μια έξοχη ερμηνεία, έχω να πω, σπεύσατε να δείτε την παράσταση, έχουμε τα σκηνικά και κοστούμια από τη Λιδία Μαδρίδου, η οποία δημιουργεί το ένα να μην προδώσουμε πολλά, αλλά υπάρχει εκεί ο χώρος, έτσι. Όλα είναι μυστήρια. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ο φωτισμός παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο, της Καρολίνας Σπύρου είναι. Έχουμε τον Αντώνη Αντωνίου. Στον ήχο. Σταθερό συνεργάτη σου, συχνός μάλλον, έτσι. Γιατί είναι και καλός. Ναι, στον ήχο και στην επιμέλεια της μουσικής. Η μετάφραση επίσης την έχει κάνει η Άννα μαζί με σένα, έτσι, η σκηνοθέτης με την πρωταγωνίστρια. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάπως απαραίτητο, ας πούμε, γιατί ήταν στην πράξη κατά κάποιο τρόπο που βγαίνει για να φαίνεται αυτή η αμεσότητα, η ευθύτητα τέλος πάντων του χαρακτήρα, γιατί είναι σημαντικό, έτσι. Σημαντικό, ναι, στοιχείο. Και να βρεις τη γλώσσα που θέλουμε εμείς να φτιάξουμε, και όσο καθαρίζουν οι σκέψεις και τι θέλει ο χαρακτήρας ή το κείμενο, όσο κατανοούμε εμείς περισσότερο το κείμενο, τότε μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Και νομίζω είναι αυτό σε μια διαδικασία μετάφρασης, ότι είναι δυναμική διαδικασία, δηλαδή συνεχώς αλλάζει. Και είναι μια μέθοδος που μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ. Και έτσι γίνονται τα λόγια δικά μας και μας δίνει περισσότερο θάρρος να φτιάξουμε τη δική μας γλώσσα και πώς μιλά αυτός ο χαρακτήρας. Γενικά γεννίζει ένα βάρος στη μετάφραση, έτσι. Γιατί ή θα την κάνεις, βασικά. Πρέπει να, δεν ανάγκη να είναι
το πιστή μετάφραση, σημασία έχει η αμεσότητα με τον θεατή. Να είναι καθαρή σκέψη του, γιατί, να είναι καθαρή σκέψη, και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το σκηνοθέτη και τον ηθοποιό. Άρα βάσει αυτό, μετά τα λόγια ακολουθούν. Πες μας λοιπόν για τη συνεργασία με την Άννα Γιαγκιόζη, η οποία πήρε καιρό, έτσι. Ναι, είναι ένα project που ξεκινήσαμε από... Έχει ένα χρόνο, μας στηρίζει ο ΘΟΚ, μας στήριξε ο ΘΟΚ και αυτό, και ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, που ευχαριστούμε. Και πήρε καιρό και η Άννα Γιαγκιόζη... Εντάξει, ήμασταν φίλες από παιδιά στον Υπηαγωγείο. Υπάρχει μια αγάπη. Ναι, στον Υπηαγωγείο της μαμάς μου υπάρχει μια βαθιά αγάπη. Όμως πρώτη φορά έτσι συνεργαστήκαμε τόσο στενά και τη θαυμάζω. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και με σύντομα χρονικά διαστήματα προβώ. Η Άννα ήταν πάντα εκεί, ανοιχτή, με φουλ εμπιστοσύνη και μερικές φορές με ξάφνιαζε να πούμε πόσο ανοιχτή ήταν σε μένα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλη η ομάδα, δηλαδή νομίζω ήταν ένα project πολύ ομαδικό, και με τη Λίδια και με την Καρολίνα. Έτσι μας αρέσει να δουλεύουμε. Άρα ήμασταν 4 έτσι γυναίκες και ο Αντώνης εκεί μαζί μας. Στο να αντιδράς αυτό που βλέπεις και τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Και να είσαι ανοιχτή όμως να ακούς και τους συνεργάτες σου. Γιατί έχει λόγο που είναι εκεί και έχει λόγο που ο καθένας κάνει αυτό που κάνει. Και είναι επίσης η πρόκληση του μονολόγου, ο οποίος είναι ένα δύσκολο είδος για το θεατή. Έτσι, γενικότερα είναι ένα δύσκολο είδος. Συνήθως κουράζει. Αυτό έχει, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Άρα η πρόκληση και για το σκηνοθέτη και για το ηθοποιό είναι διπλή, έτσι. Ναι, νομίζω ο τρόπος να αντιμετωπίσεις αυτό είναι να πεις, να μην σκέφτεσαι αν θα κουράσει αυτό. Θα το αντιμετωπίσεις. Αν δεν σε κουράζει εσένα ή εσύ είσαι το κριτήριο σαν θεατής, τότε αυτός, εγώ σταμάτησα να το σκέφτουμε έτσι σαν ανησυχία. Αλλά ένας μονόλογος, μου είχε πει και ένας έτσι καθηγητής, μπορεί να σταματήσει την πρώτη πρόταση. Τι είναι αυτό που κάθε πρόταση τον αναγκάζει το χαρακτήρα να συνεχίσει την ιστορία του. Και νομίζω είναι ένα κείμενο που, επειδή είναι έμπειρος ο Τένις Κέλλη, σου δίνει αυτά τα πατήματα ή αυτές τις ανάσες που χρειάζεται για να μπορείς έτσι να ακολουθήσεις την ιστορία χωρίς να κουραστείς. Δεν ξέρω αν κουράστηκες. Κάπου στη μέση λίγο. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, μια και είσαι και σκηνοθέτης και ενεργό μέλος της θεατρικής κοινότητας της Κύπρου, θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο για αυτή την υπόθεση που έχει προκύψει με τη λογοκρισία στην παράσταση, την παιδική παράσταση του ΘΟΚ? Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες γενικότερα. Παρακολούθησα, γιατί είναι παντού και συζητιέται, και είναι καλό που συζητιέται, γιατί βγαίνουν απόψεις, και είναι σημαντικό και το θέατρο και να μην υπάρχει λογοκρισία και να υπάρχει έτσι ένα όραμα το πώς θέλουμε να αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Άρα, ναι, από την δική μου την πλευρά, όταν μιλάς για αγάπη, μιλάς για αγάπη. Δηλαδή δεν το βρίσκω ότι υπάρχει οποιοδήποτε θέμα που πρέπει κάποιος να επενεύει σε αυτό. Και επειδή γνωρίζοντας και την ομάδα και γνωρίζοντας και το στόχο που έχει και το όραμα που είχε αυτή η ομάδα, νομίζω... Επειδή το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε δεύτερη ανακοίνωση για να επισημάνει κάτι πιο συγκεκριμένο, ότι όταν έλεγε... πώς το λένε, αυτή η αρχική φράση που κόπηκε ήταν άλλη. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό. Όχι. Η οποία ήταν: αν ένα γόρι μπορεί να θέλει να είναι κορίτσι, και αν ένα κορίτσι μπορεί να θέλει να είναι αγόρι. Βλέπεις εσύ κάτι κακό σε αυτό, που μπορεί να πάθει κάτι, μια ζημιά, ένα μικρό παιδί, αν τα ακούσει? Νομίζω το μικρό παιδί τα ακούει όπως το μικρό παιδί τα κατανοεί. Άρα νομίζω μπαίνουμε σε χωράφια που κάποιοι άλλοι καταλάβουν κάτι άλλο, νομίζω. Προφανώς. Είναι δύσκολο όμως να νιώθεις ότι ο υπεύθυνος θεσμός, τέλος πάντων, του κράτους λειτουργεί με αυτά με αυτές τις νοοτροπίες, έτσι. Μπορεί όμως με αυτόν τον τρόπο να αγγίζουμε έτσι που είναι μερικές φορές η ρίζα του προβλήματος, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τι πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη δομή του infrastructure που υπάρχει? Ο Σωκράτης μας κάνει νοήματα εδώ, δεν έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Δεν ξέρω. Την επόμενη Παρασκευή, νομίζω να δείξει. Αν την αναφέρουμε την Αθηνά, εντάξει. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μακάρι να μπορούσε και η Άννα να ήταν εδώ. Ήταν έτσι μια ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε το κοινό που ήρθε, και έχουμε ακόμα 4 παραστάσεις. Θυμίζουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. 19 με 22.
Δεκεμβρίου.